έκλεισε η διαδικασία σε επίπεδο επιτροπών και αύριο εισέρχεται στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τον τίτλο Ηρακλής 3, ουσιαστικά δηλαδή το νομοσχέδιο που ήρθε σε συνέχεια του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας του 2020. Ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει σαν στόχο μεν να μειώσει τις αντιδράσεις, τις επιπτώσεις που δημιούργησε στην ελληνική κοινωνία και στην κοινωνική ειρήνη ο πτωχευτικός νόμος, και αναφέρομαι στην κοινωνική ειρήνη διότι αντιλαμβάνεστε ότι μέρα με τη μέρα πληθαίνουν οι περιπτώσεις δανειοληπτών, συμπολιτών μας, οι οποίοι χάνουν τις περιουσίες τους διότι έχουν ακαριαία μετακινηθεί, μετατοπιστεί στους services, αυτά τα οχήματα ειδικού σκοπού που μαζεύουν κατά χιλιάδες ακίνητα σε μορφή group και για να μπορέσουν να τα εκποιήσουν στην πορεία, δηλαδή χάνουν την περιουσία τους οι πολίτες χωρίς να έχουν καν τη δυνατότητα, αυτό πέρασε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στο παρελθόν, αυτός είναι ο πτωχευτικός νόμος τους, όπου χάνουν την κατοικία τους χωρίς να έχουν καν τη δυνατότητα να την επανακτήσουν. Και μάλιστα τη χάνουν, την αποκτούν δηλαδή οι services, με το 7 έως 8% της αξίας του ακινήτου. Mm. Για παράδειγμα, δηλαδή, ένας συμπολίτης μας έχει πληρώσει αρκετούς στόχους όλα τα χρόνια. Μέσα στην κρίση δεν έχει τη δυνατότητα, μπορεί και το μισό ποσό και το 70% της αξίας του ακινήτου να έχει πληρώσει σε τόκους, αλλά δυστυχώς λόγω της κρίσης δεν δύναται να συνεχίσει, άρα δεν είναι μπαταχτής ο άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που απλά δυσκολεύεται, έχει δυσχέρεια οικονομική, χάνει το σπίτι του, του το παίρνει ο σέρβισερ και δεν έχει δικαίωμα καν να μπορέσει να το επανακτήσει με μια λογική και με ένα ποσό το οποίο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σας θυμίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο για μας πολιτικό ζήτημα όσο αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν ένα κατάστημα πωλείται έναντι πινακίου φακής από τα ξένα φανς, και να μην ξεχνάμε ότι όσοι έχουν επιχειρήσει να βρουν μια άκρη για να ξαναπάρουν το σπίτι τους με τα ελάχιστα μπορούν να το ξαναπάρουν. Απλά τα μοσχοπούλησαν οι δικοί μας. Ακριβώς. Και εδώ μιλάμε, αυτό είναι το ζήτημα της δικαιοσύνης που θέτουμε στη δημόσια σφαίρα. Λέμε δηλαδή το εξής. Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σε άλλες χώρες, αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν πτωχευτικοί νόμοι, δεν είπε κανείς όχι. Αλλά να υπάρχει και για τον καλό πληρωτή, για τον άνθρωπο που έχει την πρόθεση, τη δυνατότητα, να υπάρχει η προοπτική να επανακτήσει την κατοικία του. Ξέρετε τι έχει ψηφιστεί. Να το πούμε στους ακροατές μας. Ο πτωχευτικός νόμος τι είναι? Ουσιαστικά το μοναδικό πράγμα που σου δίνει ως δεύτερη ευκαιρία είναι να πληρώνεις ενίκιο στο σπίτι που σου ανήκε μέχρι χθες. Και το έχουν πάρει άλλοι με το 7% της αξίας τους. Με μείωση δηλαδή 93% της αξίας του σπιτιού που εσύ είχες, ήταν δικό σου. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Είναι 100-0 υπέρ των τραπεζών. Τώρα τι κάνει και το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο που έχει κάποιο στην ολομέλεια? Προσπαθεί να μειώσει αυτές τις επιπτώσεις. Εξού και αυτό που αναφέρατε για τους κοινωνικούς εταίρους και τη συζήτηση που έγινε σε επίπεδο επιτροπών, όπου είπαν ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Προφανώς, οτιδήποτε προσπαθεί και δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης υπέρ των καταναλωτών, των πολιτών μας, των δανειοληπτών, είναι σωστό. Αλλά λύνει το πρόβλημα? Εμείς πιστεύουμε πως όχι. Μα σε περιόδους κρίσης, απανωτών κρίσεων, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και μπορείς να το ρυθμίσεις? Γιατί εγώ είμαι εκείνη που επέλεξα, ας το κάνω προσωπικό το παράδειγμα, να έχω, να χάσω τα πάντα. Εγώ είμαι εκείνη που έχασα τα πάντα. Εγώ το επέλεξα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά μου δικαιώματα, με την οικονομία του σπιτιού μου, με τον προϋπολογισμό μου. Εσύ για κάποιο λόγο με έφερες σε αυτή την κατάσταση? Ακριβώς αυτό λέμε, ότι όταν ο παράγωνο είναι εξωγενής, δεν ευθύνεται ο δανειολήπτης που είχαμε στη χώρα, που η χώρα χρεοκόπησε, γιατί οι παλιές κυβερνήσεις του παλιού πολιτικού συστήματος, Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας, την έφεραν σε αυτά τα χάλια. Δεν φταίει ο δανειολήπτης που μπήκαμε εντός μνημονίων λόγω της χρεοκοπίας. Δεν φταίει ο δανειολήπτης που η ακρίβεια καλπάζει βεβαίως και σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς στη χώρα μας με τις παραλήψεις της κυβέρνησης ακόμα πιο έντονη. Όλα αυτά είναι εξωγενείς παράγοντες και γι' αυτό θα πρέπει ο νομοθέτης, δηλαδή το ελληνικό κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση, να αντιληφθεί αυτήν την ιδιαιτερότητα και να δείξει πραγματικά μια κοινωνική και πολιτική γενναιότητα υπέρ των δανειοληπτών. Και να δώσει επιτέλους την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παιδιά, οικογένειες, να μπορούν να έχουν ένα αποκούμπι. Και τι είναι το αποκούμπι, κακά τα ψέματα, εν έτη 2023, μια στέγη. Μια περιουσία, ένα ακίνητο να μπορούν να στεγάσουν την οικογένειά τους και το μέλλον των παιδιών τους. Μάλιστα.
Σημαίνει ότι και αύριο η στάση σας θα είναι η ίδια, κύριε Μαμουλάκη, έτσι? Όλα τα κόμματα, κυρία Δουλγεράκη, όλα τα κόμματα και τα 7 κόμματα ήταν εναντίον. Έχει βγει πια συνήθεια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το καλοκαίρι και μετά. Σε όλα τα νομοθετήματα βλέπουμε μια ομοβροντία πυρών της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση. Μόνη της η κυβέρνηση ψηφίζει τα νομοσχέδια. Και αυτή η αλαζονία πραγματικά που διέπει τα κυβερνητικά στελέχη δεν έχει προηγούμενο. Σας μιλάω τώρα και σας μεταφέρω και ένα βίωμά μου εντός κοινοβουλίου. Δεν είναι καμία σχέση με την προηγούμενη θητεία του 19-23. Τώρα θεωρούν ότι είναι ανέλεγκτη, ανεξέλεγκτη, τους βγαίνει μια απερίσχια ήηση στη συμπεριφορά τους και μια αλαζονία άνευ προηγουμένου. Και ξέρετε, ο κόσμος βεβαίως και επέλεξε τον κύριο Μητσοτάκη, επίστη από τα επιχειρήματά του και τον επέλεξε. Αλλά σίγουρα, να ξέρετε, τιμωρεί και έχει φανεί αυτό διαχρονικά την αλαζονική συμπεριφορά. Τώρα βάλετε κι εσείς τα χεράκια σας για να βγουν τα ματάκια σας και τα ματάκια μας. Εμείς την αυτοκριτική μας την κάνουμε όπως και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βεβαίως και έχουν γίνει λάθη, εξού και η κυριαρχία, η πολιτική επικυριαρχία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά στη ζωή όλα κρίνονται στο τέλος και όπως και στην πολιτική ακόμα περισσότερο και κυρίως, κ. Αδελφιεράκη. Φανταστείτε το εξής. Πήρε 40% και πήρε 41% όπως λένε. Στους ελεύθερους επαγγελματίες πήρε 54%. Υποσχόμενοι παρά. Ότι υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα μειώσει κι άλλο τους φόρους ή θα τους διατηρήσει πολύ χαμηλά υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών που του ψήφισαν με 54% παρακαλώ το προηγούμενο καλοκαίρι στις εθνικές εκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι 470.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, νιώθουν και είναι στην πράξη απατημένοι πολιτικά. Εξαπατήθησαν από τον κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι όλα αυτά σωρεύονται. Και είμαστε ακόμα στην αρχή της θητείας. Δεν θα μιλήσω για το καλοκαίρι και τη διαχείριση των πολλαπλών βεβαίως κρίσεων, για τις φωτιές, για τις πλημμύρες, για όλα αυτά που συνέβησαν, με τις απαράδεκτες και ξεκάθαρες ευθύνες της κυβέρνησης. Όλα αυτά λοιπόν δρούν σωρευτικά. Είναι βέβαια νωρίς, αλλά στο τέλος, όπως έλεγε ο σοφός λαός, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.